Έχει μια. Έχει. Θα το ψάξω. Okay, θα το ψάξουμε. Κοίταξε, ιστορικά στο μέλλον μπορεί να αποδειχτεί ότι ο Χριστός και η Amy Winehouse ήταν το ίδιο πράγμα. Κατάλαβες αυτό. Αλλά δεν ήταν. Ήτανε, παιδιά μου, ότι. Ότι ρε, δεν Γιώργο, είχε άστρο. Κάμερα, δεν είχε άστρο. Ποιο. Η Amy. Ναι. Αλλά ήταν star, ήταν αστέρι. Ναι. Έτσι. Ναι, όπως ένα καινούριο αστέρι εμφανίζεται τώρα στις εποχές μας. Με κομμένη την ανάσα παραδίνομαι. Να με κάνεις ό,τι θέλεις, σου αφήνομαι. Μου είχαν πει απλά ότι θα γίνεις μεγάλο αστέρι. Αυτό. Δεν μου είχαν πει αν θα γίνω αστρολόγος, τραγουδιστής, μοντέλο. Αλλά δεν μου είχε πει κανένας σε τι θα επικεντρωθώ. Αυτό η αλήθεια δεν μου το έχει πει κανείς. Ούτε και τώρα, δεν μου το λένε. Κατάλαβες, δεν του είχαν πει τι ακριβώς. Γιατί ξέρεις τι, επειδή είναι πολύ μεγάλο στάρ και επειδή είναι πολύ μεγάλο στάρ σε πολλά επίπεδα, σου λέει μην του το πούμε τώρα και καβαλείς. Άστο. Ναι, βέβαια. Άστο. Αστέρι είναι, σταρούμπα είναι, τι τραγουδιστής, τι αστρολόγος, τα πάντα. Είναι ένα αστέρι το οποίο έχει γεννηθεί, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, εμείς παρατηρήσαμε μία λέξη την οποία είπε, την οποία θεωρήσαμε σαρδάμ. Δεν ήταν όμως σαρδάμ, είναι η πραγματικότητα. Είμαι Ταύρος με το Ξώτη. Πυρανάλωμα. Πυρανάλωμα. Λέμε. Έκανε λάθος. Ήθελα να πει. Όχι. Πήγε παρανάλωμα του πυρός. Όχι, παιδί μου. Μιλάει και λέει γιατί δεν έχει κάνει καριέρα ακόμη στο θέατρο. Και λέει πυρανάλωμα. Πήγε αυτό σε μια οντισιόν. Άργησε να πάει. Και αυτή πυρανάλων. Μα. Το μα είναι τη δυστυχία. Μα. Πυρανάλων. Μήπως το πυρανάλωμα είναι η ψεύτικη οντισιόν. Ότι ας πούμε γίνεται μια εικονική οντισιόν. Για τα μάτια του κόσμου. Και σου λέει. Πυρανάλων. Η οντισιόν αυτή είναι πυρανάλωμα. Σωστά. Το άλλο του πυρός πώς το λέμε. Παρανάλωμα. Παρανάλωμα του πυρός. Όχι, όχι. Αυτό είναι το πυρανάλωμα. Το πυρανάλωμα. Γιατί πυρανάλωμα. Και βέβαια, παιδιά μου, έτσι, αν έχεις αυτόν τον στάρ για φίλο, δεν χρειάζεσαι να πας ούτε στο κομμωτήριο, ούτε να φτιάξεις. Ξυπνάς, βγαίνεις από το σπίτι και τον συναντάς. Ούτε μακιγιάζ με αυτόν όλα. Έχω κάνει λεύκανση απλά, τίποτα άλλο. Φαίνεται εξάλλου. Τον έχω φάει τον Πετρίδη τώρα εδώ και καιρό. Από τότε που βγήκα εγώ δεν υπάρχει Πετρίδης. Του Πετρίδη είναι απλά άσπρο. Κάνει έτσι και απλά φαίνεται άσπρο. Εμένα καθρεφτίζει κιόλας. Δηλαδή κάνεις έτσι και κοιτάζει το. Να το. Ναι, με βλέπω. Να το. Δηλαδή, άμα τον έχω φίλο αυτόν και πάμε διακοπές. Εγώ είμαι μαζί. Κάνε να βγάλω τα φρύδια μου. Ένα, κοίτα. Αχ, τα βγάζεις. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει να κάνει και εγώ έτσι. Έτσι, κάνει. Κοίταξε. Ας πούμε, μου λες, ας πούμε, έχω τίποτα στα δόντια. Έχεις τίποτα στα δόντια. Όχι. Εσύ πες, έχω τίποτα στα δόντια. Κάνε, έχω τίποτα στα δόντια. Έχω τίποτα στα δόντια. Α, χάλια είμαι σήμερα. Μη μένει. Μη γελάτε, πονάει! Όχι, πλακέτα, αυτό που είπα δεν αξίζει ούτε να. Όχι να γελάσει κιόλα. Όχι. Δείξε μου δόντια, δείξε μου δόντια. Αχ, έχω ένα σπυράκι. Λοιπόν, κάτσε. Τώρα να κάτσουμε. Όχι, σιγά σιγά να ορίστε κάτσα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει το καλό μου, το κουνέ.